Αυτοί ήταν οι τρατέλληνες του Πόντου, λοιπόν, που μας κάνουν περήφανος. Τα ποντιακά σωματεία του νομού Δράμας ζητούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Με σκοπό, λοιπόν, την αναγνώριση και φέτος εκδόθηκε ένα ψήφισμα το οποίο έχει ως αξής και θα σας παρακαλούσα για πολύ λίγα λεπτά να το ακούσουμε. Ποντιακά σωματεία νομού Δράμας. Δράμα 18 Μαΐου 2023. Ψήφισμα. Τα ποντιακά σωματεία του νομού Δράμας ζητούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας και την νομή θηροειδία του τουρκικού κράτους σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού 1914-1923. Σήμερα, 100 και πλέον χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας, η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται την αναγνώρισή της, να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καταστρέφει τα ελληνικά μνημεία στον Πόντο, διαπράττοντας και την πολιτιστική γενοκτονία μιας ιστορίας 3.000 χρόνων. Από την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών να εντάξει στην ατζέντα το προσυζήτηση θεμάτων και τη γενοκτονία στα εκκρεμή ζητήματα με την τουρκική κυβέρνηση. Από ολόκληρο το πολιτικό κόσμο της χώρας την ένθερμη και ενεργή υποστήριξη στο αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας όπως έπραξαν οι ευρωβουλευτές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2006. Δεν ζητάμε δικαίωση, ζητούμε διεθνή αναγνώριση. Κύριε Αντιπεριφέρεια, θα σας καλούσαμε να προσέλθετε ως εκπρόσωπο της πολιτείας να σας επιδώσουμε το ψήφισμα. Και να πράξετε τα δέοντα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η πρόταση του Σάββατο Καλεντερίδη πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, αμύωτας και να... Με σεβασμό και τιμή παραλαμβάνω αυτό το ψήφισμα. Συντάσσομαι όμως και με την πρόταση του Σάββατο Καλεντερίδη, η οποία πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Συγχαρητήρια για την απόψινη εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, τηρούμε ενός λεπτού σιγή για τα 353.000 θύματα της γενοκτονίας όλων. Γεννήθηκε στην Πέδρη Σερών το 1960. Το 1977 εισήλθε στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, από την οποία απεφύτησε το 1981 ως αντιπύλαρχος. Υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και φίτησε σε όλα τα σχολεία των τεθωρακισμένων και των καταδρομών. Επίσης, υπηρέτησε επί σειρά ετών σε κρίσιμες θέσεις και στο εξωτερικό. Το Μάιο του 2000, ενώ φοιτούσε στην ανωτάτη σχολή πολέμου, παραιτήθηκε από τις τάξεις του ελληνικού στρατού με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Η παραίτησή του οφείλεται στη διαφωνία του με τον χειρισμό από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης της υπόθεσης Οτσαλάν τον Ιανουάριο του 1999 στο Ναϊρόμπι της Κένιας. Από το φθινόπωρο... Το φθινόπωρο του 2000 ίδρυσε και διευθύνει τον εκδοτικό οίκο Ινφογνώμων Εκδόσεις και από το 2008 το ιστολόγιο Ινφογνώμων Πολιτικά. Ο Σάββας Καλεντερίδης από το 2011 είναι τακτικός αρθρογράφος στις εφημερίδες Δημοκρατία και Κυριακάτικη Δημοκρατία, ενώ αναλύσεις και άρθρα του με κύριο θέμα την Τουρκία και άλλα περιφερειακά ζητήματα έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. Με το ψευδώνυμο Κώστας Νικοπολίδης, μετέφρασε από το τουρκικά και επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου «Κράτος Συμμορία», ενώ μετέφρασε από τα τουρκικά και την έκθεση «Σουσουρλού». Έχει γράψει τους ιστορικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς «Ανατολικός και Δυτικός Πόντος» και «Ιωνία Χίο Σμύρνη», ενώ συνέγραψε και εξέδωσε από τις εκδόσεις του τα βιβλία του «Κρίση και Πατριωτισμός» και «Εκκρεμές της Τουρκίας». Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Φιλολογραφικού Μουσείου Μέλκος Μελιέ, συμμετείχε και προλόγησε την έκδοση του διπλού CD «Τραγούδια του Πόντου»
ηχογραφήσεις του 1930 και του CD τραγούδια από τις παράλληλες πόλεις του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Μετέφρασε και επιμελήθηκε τις εκδόσεις του βιβλίου «Η Ανατομία του Πολέμου στο Κουρδιστάν» του Μουράτ Καραγιλάν, ενός εκ των ηγετών κουρδικού εθνικο-απελευθερωτικού κινήματος και υπαρχηγού του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. Επιμελήθηκε επίσης τις έκδοσεις του δίτομου έργου «Ανάλυση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, μύθος και πραγματικότητα» του βιβλίου «Οι μειονότητες στη Τουρκία» και σειράς ιστορικών ταξιδιωτικών οδηγών όπως «Κάτω Ιταλία, Μεγάλη Ελλάδα», «Σικελία», «Ρόδος, Καρία, Λυκία», «Χίος, Σμύρνη, Αιωλία, Λέσβος, Αϊβαλή», «Βουλγαρία, Ανατολική Ρωμαλία», «Καπαδοκία», «Κεντρική Ανατολία», «Κωνσταντινούπολη», «Μαρμαράς και Κρήτη» και άλλα. Για το συγγραφικό του έργο έχει βραβευτεί με το χρυσό μετάλλιο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Ο Σάββας Καλεντερίδης είναι διαλέκτης της Σχολής Εθνικής Αμήνης και της Σχολής Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, διδάσκει θέματα διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αγίας Παρασκευής, ενώ έχει παρουσιάσει αντίστοιχα θέματα στη Σχολή Γονέων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ασπροπύργου. Το θέμα του σήμερα είναι διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Υπάρχει εθνικό σχέδιο. Καλώ τον κύριο Καλεντερίδη στο βήμα. Από εδώ. Γίνεται. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ερώτηση που δεν είμαι διοργανωτής εγώ, αλλά κάτω. Πίσω να πω. Αυτά έχουν γενοκτονηθεί και 50.000 από το Στάλι. Και αυτό εσκεμένα το κρίνουμε ή δεν πρέπει να πάμε. Λοιπόν, ακούστε, εδώ πέρα μόλις πριν από λίγο πήρα την απάντηση. Η απάντηση ήταν ότι δεν είναι μόνο θέμα δικαίωσης των νεκρών, να υπερασπιστούμε τη χώρα μας καλύτερα, να θωρακίσουμε την άμυνά μας με τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Πού θα συμβάλλει η αναγνώριση από το Στάλιν, σε τι? Εγώ μαζί σου είμαι, αλλά ποιος είναι ο λόγος, τι εθνικό στόχο θα πετύχουμε? Μα και αυτές είναι 50.000. Τι εθνικό στόχο θα πετύχουμε, δεν μιλάμε ελληνικά τώρα. Εγώ μαζί σου είμαι, το κάνουμε και αυτό, αλλά ας κάνουμε το μείζον και να έρθουμε και στο έδασο. Και για μια ψυχή οφείλουμε να παλεύουμε. Εντάξει. Και κάτι ακόμα. Πάμε και στο επόμενο. Εδώ υπάρχει ο τάφος του Γενικού Αρχηγού των Ουκρανικών Κόμματα. Είναι ξεχασμένο τα πόλια από όλα. Δεν ήταν ο Στήλαγας ο Γενικός Αρχηγός. Γενικός Αρχηγός ήταν ο Αντών Πασάς. Τώρα δεν διαφωνούμε με την πραγματικότητα. Ο Αντών Πασάς είχε οριστεί, πήγε και στην Τραπεζούντα. Ο Ιστήλαγας, στον οποίο συμμετείχε και ο παππούς μου ως αντάρτης. Εντάξει, άρα να λέμε όμως δεν ήταν γενικός αρχηγός. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ όλους σας για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσουμε επίσης